ουσιαστική περίοδος, ολοκληρώνεται την επόμενη Παρασκευή και δίνουμε, προσπαθούμε δηλαδή να δώσουμε και εμείς από εδώ ό,τι μπορούμε να συμβάλλουμε στο διάλογο που, okay, διάλογος κατά την άποψή μου δεν υπάρχει. Από τα κεντρικά κανάλια άστο δεν έχει ξεφύγει το πράγμα, οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ πέρα για να έχετε μια εικόνα, αν και λίγο πολύ ξέρω ότι είναι ενημερωμένοι οι ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Είναι ένα αριστερό ελληνικό, πολύ ακροαριστερό, έτσι το Wikipedia διαβάζω, κυρία Κτιστάκη, πολιτικό κόμμα με ιδεολογικές αφετηρίες στο μαρξισμό, λενινισμό και τον τροσκισμό. Καλά τα λέω? Ναι, ναι, μια χαρά. Είμαστε μια αριστερή, επαναστατική, εργατική οργάνωση. Mm. Λοιπόν, σήμερα στις εκλογές... Με πολύ μεγάλη ιστορία, χρόνια στο κίνημα, από την περίοδο ακόμα του 30, εκείνη τη δεκαετία, σε όποιους αγώνες υπάρχουν, σε όποια κινήματα δημιουργούνται μέσα στους χώρους δουλειάς, ενώ συνδικαλιστικά, υπάρχουν μέσα αγωνιστές της δικής μας της οργάνωσης. Και τα τελευταία χρόνια κατεβαίνουμε και στον εκλογικό στίβο, περισσότερο για να, γιατί μας δίνεται ένα βήμα να παρουσιάσουμε λίγο ποια θεωρούμε εμείς ότι είναι η πραγματική κατάσταση που υπάρχει και στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία, κοινωνία, πολιτική κτλ. Και για να ζητήσουμε από τον κόσμο ουσιαστικά να συμμετάσχει εκεί που γίνεται η πραγματική πολιτική και η πραγματική αντιπολίτευση, δηλαδή στους χώρους δουλειάς, στους αγώνες, στα κινήματα και στις κινητοποίησεις. Λοιπόν, είσαι υποψήφια, να πούμε. Η κυρία Κτιστάκη είναι υποψήφια ευρωβουλευτής, ευρωβουλεύτρια, δεν ξέρω πώς σας αρέσει. Και τα δυο νομίζω χρησιμοποιούνται. Ναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών? Όλοι συμφωνούν στο ότι είναι κρίσιμες. Είμαστε σε μια Ευρώπη... ξαναλέω, με δύο πολέμους, το μεταναστευτικό στο φουλ, εξοπλισμοί στο φουλ, αγοραπολισίες όπλων αν δεν και ακροδεξιά ανεβαίνει στην Ευρώπη. Πολλά μπορείς να πεις, αλλά ποιο θεωρείτε εσείς το πιο κρίσιμο σε αυτές τις εκλογές? Καταρχήν, νομίζω ότι και από τα ίδια τα κόμματα βγαίνει έτσι μια τέτοια διάθεση. Οι εκλογές αυτές δεν είναι μόνο ευρωεκλογές. Έχουν πάρει και ένα αρκετά εθνικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή μια προσπάθεια από την πλευρά των αστικών κομμάτων και πρώτα και κύρια της Νέας Δημοκρατίας να επαναβεβαιώσει, ας πούμε, την ισχύ της στο πολιτικό σκηνικό, παίρνοντας ένα μεγάλο ποσοστό και να συνεχίσει να της δώσει με αυτόν τον τρόπο ο ελληνικός λαός την άδεια, ας πούμε, έτσι, που δεν είναι πραγματικό, αλλά έχει μια βάση. Το ότι εγκρίνει την πολιτική της και να συνεχίσει τον ίδιο βηματισμό που την βλέπουμε να κινείται μέχρι τώρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να σπάσει λίγο αυτή η πλαστή πραγματικότητα που προσπαθούν να παρουσιάσουν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρώτα-πρώτα η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι μόνο αυτή, για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θέλω να επιβεβαιώσω... Δηλαδή αυτό που πρέπει να δούμε είναι μεγάλη εικόνα, έτσι, και όχι... Και όσον αφορά την Ελλάδα και όσον αφορά την Ευρώπη, γιατί και αλλιώς αυτά τα δυο είναι άρρηκτα συνυφασμένα. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας είναι οι ίδιες πολιτικές που εφαρμόζονται και κατευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις παντού. Δεν είμαστε δηλαδή πρωτοτυπία. Η πρωτοτυπία ίσως είναι στην Ελλάδα το ότι είναι με λίγο πιο άγριο τρόπο που εφαρμόζονται αυτά. Και έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία με το όπλο του 41% τα επιβάλλει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς και με πολύ μεγαλύτερη καταστολή και γρήγορη, ταχύτατη, ας πούμε, αφαίρεση δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρούμε ότι είναι ένα διακύβευμα αυτή τη στιγμή να παρουσιαστεί ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει, που έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ξεκίνησε βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία, το δρόμο τον ανοίξαν οι προηγούμενοι και βγήκε η Νέα Δημοκρατία για να μας τα επιβάλλει όλα αυτά. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι όταν θα πάει να ψηφίσει στις 9 του μήνα, να έχει στο νου του ότι ψηφίζοντας τα αστικά κόμματα και πρώτα και κύρια την Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει τη συνέχιση της διάλυσης της υγείας και της παιδείας, ψηφίζει την συνέχιση του ξεπουλήματος της δημόσιας υπηρεσίας, ψηφίζει τη συνέχεια της διάλυσης όλων των υπηρεσιών
τόσο προστασίας, αντιπλημμυρικών, εγκυοβελτιωτικών, που τα έχει διαλύσει και δεν έχει μείνει τίποτα για να προστατεύσει από πλημμύρες, φωτιές, καταστροφές την ελληνική επικράτεια. Ψηφίζει τη συνέχιση της συρρήκνωσης της οικονομίας της Ελλάδας, γιατί αντίθετα από αυτό που παρουσιάζουν, δεν είναι μια οικονομία σε ανάπτυξη η οικονομία μας, είναι μια οικονομία που βρίσκεται σε μια διαρκή αποβιομηχάνηση. Τον τελευταίο μήνα κλείσαν άλλες τρεις μεγάλες βιομηχανίες. Βρισκόμαστε σε αποσάρθρωση του παραγωγικού τομέα. Μειώνεται όλο και περισσότερο η συμμετοχή του βιομηχανικού της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ. Το ΑΕΠ μας είναι ένα ΑΕΠ που μπορεί να παρουσιάζεται ότι ανεβαίνει, αλλά ανεβαίνει βασιζόμενο στην κερδοσκοπία, βασιζόμενο σε κάτι υπερπλεονάσματα που τα παίρνει η κυβέρνηση από τους φόρους που βάζει, τα ΦΠΑ και όχι μόνο τους άμεσους και τους έμεσους φόρους. Είναι μια οικονομία που κινείται γύρω από τον τουρισμό και την εστίαση, σε βάρος των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς. Στα καζίνο, στον τζόγο, είναι μια παρασιτική οικονομία η ελληνική οικονομία. Επίσης, να έχει στο νου του ότι η ιστορία που έχουμε, που ζούμε, που δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό χειρότερη στην Ελλάδα, της ακρίβειας, που είναι από τις ψηλότερες στην Ευρώπη, των πάρα πολύ χαμηλών μισθών, που είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, και δεν δίνονται πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, δίνονται αυτές οι κοροϊδίες των ΠΑΣ προεκλογικά, ενδιάμεσα, κάπως για να κατευνάζουν έτσι την αντίδραση του κόσμου. Η πάρα πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη, που είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, η φτώχεια που απλώνεται πια, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι στο όριο της φτώχειας, είναι και χειρότερα, έχει περάσει το όριο της φτώχειας, έχει πάει ακόμα παρακάτω. Αυτά θα μείνουν. Και ταυτόχρονα θα μείνουν οι ασύλληπτες, τα ασύλληπτα κέρδη, τα υπερκέρδη που παρουσιάζουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι πάροχοι ενέργειας, οι πετρελαϊκές εταιρείες, το ίδιο το κράτος όπως είπα, που αντί να τα ξαναγυρίσει, αφού τα παίρνει που μας τα παίρνει, αντί να τα ξαναγυρίσει σε μισθούς, σε μείωση ΦΠΑ, σε κάποια πλαφόν στα είδη πρώτης ανάγκης που θα έπρεπε να βάζει, τι κάνουνε, τα ξαναδίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις εν είδη επιδοτήσεων και φορού απαλλαγών. Και ο καημένος, ο μέσος εργαζόμενος ή ο μέσος άνθρωπος του μόχθου σε αυτή τη χώρα εξακολουθεί να υποφέρει και να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, να μην έχει χρήματα να βγάλει το μήνα, να δίνει το μισό του μισθό για να πληρώσει το ενίκιο, που μέσα από την κερδοσκοπία των ακινήτων έχουν φτάσει στο Θεό και δεν μπορούμε πια ούτε σπίτι να νοικιάσουμε, άσε που δεν βρίσκουμε κιόλας δηλαδή. Δύο τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Ένα, το ότι πώς μπορούν οι ευρωεκλογές να επηρεάσουν την εθνική πολιτική στα συγκεκριμένα σημεία τα οποία προαναφέρατε, και δεύτερον, η αποτύπωση που γίνεται από τις έρευνες σχετικά με τα ποσοστά και τα αποτελέσματα της Ευρώπης. Δείχνουν το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να προηγείται σε όλες τις αυτές έρευνες που έχουν γίνει. Εν τέλει, τι Ευρώπη θέλουμε να έχουμε, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, πώς η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές. Οι πολιτικές αυτές που είπα και το είπα και από την αρχή όταν ξεκίνησα να μιλάω, που επιβάλλονται στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο, ανάλογα και την κυβέρνηση, αυτό γίνεται με πιο άγριο ή με λιγότερο άγριο τρόπο. Βέβαια, παντού είναι η αλήθεια. Τέτοια πράγματα επιβάλλονται με όλο και πιο μεγαλύτερη καταστολή και μεγαλύτερη επιθετικότητα. Δείτε τον Μακρόν στη Γαλλία. Πόσο καιρό ήταν οι εργαζόμενοι, ο γαλλικός λαός στο δρόμο ενάντια στο ασφαλιστικό το οποίο πέρασε. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και στην Ευρώπη, συμβαίνει και στην Ελλάδα, είναι ότι υπάρχουν πια κυβερνήσεις, εμείς τις ονομάζουμε βοναπαρτιστικές, έχουν δηλαδή το χαρακτήρα κυβερνήσεων οι οποίες λειτουργούν περίπου αυθαίρετα, με έναν κοινοβουλευτικό βέβαια μανδύα, αλλά κόντρα στη θέληση των λαών που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τους έχουν ψηφίσει. Το ίδιο ζούμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν διαφέρει πολύ η κυβέρνηση του Μητσοτάκη από ότι η κυβέρνηση του Μακρόν. Είναι ουσιαστικά από νομιμοποιημένες κυβερνήσεις που λειτουργούν με το έτσι θέλω, όπως θέλουν. Και για να μπορέσουν να το επιβάλλουν αυτό, χρησιμοποιούν δύο δρόμους, που και στην Ελλάδα το ίδιο έχουμε. Από τη μία έχουμε μια άγρια καταστολή όποιες αντίδρασεις βγαίνει, δηλαδή ο καινούργιος ποινικός κώδικας δεν είναι τυχαίος ποινικός κώδικας, είναι ένας ποινικός κώδικας ο οποίος έχει σκοπό ακόμα και πλημελήματα, συνήθως είναι πλημελήματα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπιζόταν οι κινητοποιήσεις, το να κάνεις ας πούμε απεργία που έχει κρυθεί, που όλες πια κρίνονται
καταχρηστικές και παράνομες. Το να βγεις στο δρόμο όταν σου έχουν απαγορεύσει να βγεις στο δρόμο. Το να κάνεις μια κατάληψη γιατί θες να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου. Το να μπορέσεις να κλείσεις μια επιχείρηση διεκδικώντας να σου δώσουν τους μισθούς που σου χρωστάνε. Όλα αυτά πλέον αντιμετωπίζονται με την πιο άγρια καταστολή. Και την νομική και τη φυσική. Να σου στείλουν δηλαδή την αστυνομία. Όπως έγινε και στα πανεπιστήμια όταν τα παιδιά, οι φοιτητές προσπαθούσαν να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους, το Σύνταγμα ουσιαστικά. Να υπάρχει δηλαδή να είναι η παιδεία δημόσια και δωρεάν. Ταυτόχρονα έχεις μια απόλυτη κατάργηση παντού, μια διάλυση εργασιακών δικαιωμάτων, συνδικαλιστικών ελευθεριών. Γίνονται όλα, είναι όλα υπό αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Την ίδια στιγμή που από την απέναντι πλευρά έχει την απόλυτη ασυδοσία των μεγαλοεπιχειρηματιών, του προσωπικού της κυβέρνησης, των αξιωματούχων της κυβέρνησης, οι οποίοι είναι υπεράνω νόμων και πώς να το πω, οποιασδήποτε ας πούμε τιμωρίας, υπάρχει μια απόλυτη ασυδοσία σε εκείνη την πλευρά. Την ίδια στιγμή που βλέπεις ότι είναι όλοι τους αυτοί βουτυγμένοι σε μια ανησυχότητα, σε μια διαφθορά, ουσιαστικά είναι απόλυτη διασύνδεσή τους με το οργανωμένο έγκλημα και ο κόσμος από κάτω κάθεται και το κοιτάει. Τα ποσοστά που μου αναφέρεται και η υπερίσχυση του Λαϊκού Κόμματος έχει δύο εξηγήσεις. Το ένα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, αυτοί που αισθάνονται ότι το σύστημα τους έχει πετάξει απ' έξω, δεν πάνε πια να ψηφίσουν καθόλου. Δεν είναι τυχαίο ότι στη χώρα μας οι εκλογές, οι προηγούμενες, που ήταν και βουλευτικές, είχαν 40% αποχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου που δεν πήγε να ψηφίσει ήταν το κομμάτι το οποίο αισθάνεται ότι δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί μέσα από τα αστικά κόμματα. Και έτσι περισχύουν αυτοί που έχουν τους μηχανισμούς, αυτοί που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι τα αστικά κόμματα. Το ίδιο θα έχουμε και τώρα. Λέγεται ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η αποχή. Να. Και ταυτόχρονα αυτά τα κόμματα τα οποία προβάλλονται δεν λένε το ένα κάτι διαφορετικό από το άλλο. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά, που είναι κομμάτια τέλος πάντων το ένα του αλουνού ή κινούνται στον ίδιο χώρο, δεν είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το ότι έφτασε στην κατάδια που έφτασε η ελληνική οικονομία, δεν είναι υπεύθυνοι για το ότι μπήκαμε στα μνημόνια, κάποιοι τα υπογράψανε κιόλας. Οι ίδιοι δεν είναι που συνεχίζουν να υπογράφουν τους νόμους, τους μνημονιακούς μαζί με την κυβέρνηση για να μπορούν να ισχύσουν αυτοί οι 714 μνημονιακοί νόμοι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, τους οποίους υπηρετούμε σαν χώρα, άσχετα που μας λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Από κανένα μνημόνιο δεν έχουμε βγει. Και τα μνημόνια υπάρχουν και τα σύμφωνα σταθερότητας υπάρχουν, τα οποία θα ξαναμπούνε, μπαίνουν ξανά σε ισχύ αφού πέρασε η μεγάλη κρίση της πανδημίας και των επιπτώσεών της και του πολέμου στην Ουκρανία. Μπαίνουν ξανά σε ισχύ, θα έχουμε ξανά κόφτες, θα πρέπει πάλι να έχουμε πλεονάσματα. Όλα αυτά ισχύουν. Νιώθει λοιπόν ένας κόσμος ότι δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί. Οι λύσεις είναι δύο. Ή θα κοιτάξει ακόμα πιο δεξιά, που προωθείται να κοιτάξει ακόμα πιο δεξιά, γιατί αυτά τα μισοφασιστικά κόμματα, δεν ξέρω εγώ πώς να το ονομάσει κανένας, που υπάρχουν, από τη μία παρουσιάζονται αντισυστημικά χωρίς να είναι. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν, η κεντρική πολιτική σκηνή, σπρώχνει τον κόσμο προς τα εκεί, γιατί αυτά τα κόμματα θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα σαν δεκανίκια για να περάσουν οι νόμοι που θέλουν να περάσουν τα αστικά κόμματα, όποιο κάθε φορά είναι στην εξουσία. Και ο άλλος δρόμος που έχει, ο πιο δύσκολος, είναι να στραφεί προς πιο αγωνιστικές κατευθύνσεις. Αυτός δηλαδή, αυτά τα κόμματα, τις οργανώσεις οι οποίοι τον καλούν να κατεβεί στον δρόμο, να οργανωθεί, να παλέψει τα δικαιώματά του έμπρακτα στον δρόμο, και τα οποία όμως δεν εμφανίζονται πουθενά. Εννοώ, δεν έχουν προβολή, αυτό θέλω να πω. Θα τα βρει στο χώρο της δουλειάς του, θα τα βρει εκεί που δημιουργούνται επιτροπές για να υπερασπιστούν το ένα ή το άλλο δικαίωμα, τη μία ή την άλλη κατάκτηση που καταργείται, και που είναι ο δύσκολος δρόμος βέβαια. Και επίσης δεν ξεχνάμε ότι ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο βάρος στην πλάτη του ελληνικού λαού από τη μεγάλη προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός δηλαδή ότι εμπιστεύτηκε μια υποτιθέμενη αριστερή δύναμη και προδόθηκε. Δεν είναι πολύ εύκολο να ξαναβγεί στον δρόμο και να ξαναγυρίσει σε πιο αγωνιστικές μορφές διεκδίκησης των πραγμάτων που
είναι τα συμφέροντά του. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ξεκινάει και αλλάζει. Δηλαδή έχουμε μια στροφή του κόσμου στο να κινητοποιείται ξανά, το είδαμε με τους φοιτητές που είναι και πιο έτσι αγνές περιπτώσεις, δεν έχουν ζήσει τις προδοσίες και τις ήττες των προηγούμενων χρόνων, το είδαμε στους αγρότες, το είδαμε με τα νοσοκομεία και τους υγειονομικούς, πολύ έντονα εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Το βλέπουμε 3 χρόνια τώρα με τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται να μην περάσει αυτή η αξιολόγηση που οδηγεί στη διάλυση της δημόσιας υγείας. Το δάμε στους αγρότες, τον προηγούμενο 1 χρόνο και κάτι να αλλάζει. Ούτε εύκολο θα είναι, ούτε γρήγορα θα γίνει. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα πέρα από τη στροφή προς τη δεξιά που είναι αλήθεια και είναι πανευρωπαϊκή την ακροδεξιά για την ακρίβεια. Έχουμε μια στροφή και προς την άλλη την πλευρά, μια διάθεση του κόσμου να βγει στον δρόμο. Το είδαμε και με το Παλαιστινιακό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Mm-hmm. Το πώς δηλαδή οι λαοί και στην Ελλάδα, και πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα ίσως σε ευρωπαϊκές χώρες, υπερασπίζονται το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού καταρχήν να επιβιώσει, γιατί αυτό πρίνεται πια, η επιβίωσή του, και να μπορέσει να δημιουργήσει το κράτος του στη γη του. Κόντρα στις κυβερνήσεις, τις πανευρωπαϊκές και την ελληνική, οι οποίες προμοτάρουν και στηρίζουν με κάθε τρόπο και πολιτικά και οικονομικά και εξοπλιστικά το Ισραήλ. Βάζοντας, να το βάλω και εγώ τώρα μιας και ήρθαμε εδώ, και την υποταγή, να το πω έτσι, και της δικής μας της κυβέρνησης, αλλά και της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, σε μια πολεμική λογική, ουραγός βέβαια τον είπα, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, μια δημιουργία, γιατί αυτό λένε ότι θα κάνουν τώρα το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη, πέρα από τους τεράστιους εξοπλισμούς που ήδη έχουμε, πληρώνουμε, στην Ελλάδα το 3,5% του ΑΕΠ μας πάει σε εξοπλισμούς. Για να στέλνουμε στο Ζελένσκι το φασιστικό του καθεστώς, για να στέλνουμε τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, για να ενισχύουμε τους Αμερικανούς αγοράζοντας F-35, πόσα δισεκατομμύρια πάλι φύγαν εκεί, αντί να δίνουμε τα χρήματα αυτά και τις πραγματικές μας ανάγκες, την υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση, την πρόνοια κτλ. Ακόμα χειρότερο προβλέπεται το μέλλον το επόμενο διάστημα. Η Ευρώπη θέλει να γίνει μια πολεμική δύναμη. Γυρίζουμε σε μια πολεμική οικονομία της Ευρώπης, που σημαίνει στην πράξη ότι θα προσπαθήσει να δημιουργήσει αυτή την πολεμική οικονομία δανειζόμενη, βγάζοντας καινούργια ομόλογα, προχωρώντας σε καινούργια μνημόνια για όλες τις χώρες, που σημαίνει και για τη δική μας τη χώρα, ώστε να μπορέσουν να βρουν τα χρήματα για να κάνουν αυτή την πολεμική οικονομία. Καινούργια βάρη δηλαδή, δεν μας φτάνουν τα προηγούμενα, θα έχουμε και καινούργια, τα οποία θα πρέπει το επόμενο διάστημα να βάλουμε ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη σαν λαός, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Και η κυβέρνησή μας, απόλυτα υποταγμένη και συντεταγμένη με τις επιταγές αυτές, ακολουθεί. Έφυγα τώρα, πήγα σε διάφορα ζητήματα, δεν πειράζει. Είναι τόσα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ωραία. Να δούμε. Δεν ξέρω πόσο. Ναι. Ναι. Είναι 11 η ώρα, οπότε θέλουμε να πάμε λίγο και στις πανελλαδικές. Γιατί είναι και αυτό το διακύβευμα των παιδιών. Εννοείται. Ναι. Να κλείσω τώρα. Υπάρχει μια εκδήλωση. Υπάρχει εκεί τώρα μια ενημέρωση. Οπότε μπορεί και ο κόσμος που μας ακούει να ενημερωθεί περισσότερο για τις θέσεις και τις απόψεις, να κάνει ερωτήσεις για το πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό, πώς μπορεί να γίνει η ανατροπή και τα λοιπά και τι πιστεύετε. Οπότε, Μαρία μου, 2 κουβεντούλες να κλείσουμε, είσαι υποψήφια. 2 κουβεντούλες. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι αυτή η εκδήλωση που είπες είναι αύριο το απόγευμα στις 18:30 στην μικρή αίθουσα του Μελίνα Μερκούρη. Να καλέσω τον κόσμο, κλείνοντας εδώ, αν και θα έλεγα θα μιλούσα άλλη μισή ώρα, αλλά δεν πειράζει, να ψηφίσει την ΟΚΔΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μια χρήσιμη δύναμη στην αριστερά, που όπως είπα και προηγουμένως παλεύει για να μπορέσουμε μέσα από τους αγώνες μας και στην Ελλάδα, αλλά και με την ανάπτυξη κοινών αγώνων πανευρωπαϊκά, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική αριστερά, μια αριστερά επαναστατική εργατική, η οποία θα παλεύει συνειδητά ενάντια στον υπεριαλισμό και τον πόλεμο, που όπως περιέγραψα προηγουμένως τον έχουμε πια στην πόρτα μας, κινδυνεύουμε άμεσα,
που θα παλεύει για την οργάνωση παντού των εργαζομένων, των φοιτητών, όλων, σε όλους τους χώρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε και να αναγεννήσουμε το εργατικό κίνημα. Μια δύναμη αριστερή που θα πιστεύει και θα παλεύει για τη σοσιαλιστική επανάσταση και για μια άλλη πραγματικά δίκαιη κοινωνία που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε με αξιοπρέπεια έτσι όπως μας αξίζει. Αύριο, λοιπόν, και να καλέσω ακόμα μία αύριο στις 6.30 ώρα στη μικρή αίθουσα του Μελίνα Μερκούρη, να καλέσω τον κόσμο να πάει να ψηφίσει και να διαλέξει οργανώσεις οι οποίες έχουν αποδείξει στην πράξη ότι έχουν σχέδιο, ότι έχουν διάθεση να παλέψουν για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του κόσμου και να πάει να ψηφίσει. Αυτά. Ωραία. Όχι στην αποχή λοιπόν λέτε κι εσείς. Να είστε καλά, Μαρία Χριστάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή επιτυχία. Καλή σου μέρα.